Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή, εγώ προσωπικά, να είμαι μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί ένα κεφάλαιο στο χώρο τη υγεία τόσο στη χώρα μα στην Ελλάδα, όσο και γενικότερα στον κόσμο, μια και η πορεία του είναι διεθνή. Ε, ο λόγο για τον κύριο Δημήτρη Λινό, καθηγητή χειρουργική, ε, με ένα σωρό περγαμηνέ και τίτλου, οποίου ε, αν ήθελα να του πω θα ήθελα πάνω από 5 λεπτά. Οπότε καλύτερα, αν θέλει κάποιο να μάθει πολύ περισσότερα για αυτού, θα μπορούσε να μπει στο λινό.gr. Ε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, σα ξέρω είναι πολύτιμο και για θα συζητήσουμε σήμερα εδώ τόσο για το κομμάτι τη υγεία, όσο και για την επικαιρότητα που δεν είναι ε, άλλη από τον ε, κορονοϊό. Να ξεκινήσω όμω. Ε, αν θέλετε να μα πείτε δύο λόγια για την πορεία σα, γιατί αν και εμεί σα γνωρίζουμε από την αρχή, ήσασταν και ο πρώτο που είχε γράψει και στο ασφαλιστικό, ναι, ε, δεν ξέρει όλο ο κόσμο ακριβώ ε, τι κάνετε. Οπότε, αν θέλετε να μα πείτε μερικά πράγματα. Σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχήν, κύριε Σπύρου. Είναι για μένα τιμή να μιλάω και στην εκπομπή σα. Ε, και στα άλλα μέσα που έχετε, γιατί πραγματικά προσφέρετε και στη δημόσια υγεία μεταξύ των άλλων. Ε, η πορεία μου είναι η πορεία οποιοδήποτε νέου που ξεκινάει από την Ελλάδα, πάει στη Βοστόνη, στο Massachusetts General Hospital, στο Harvard, μετά πάει στη Mayo Clinic, γίνεται χειρουργός, μετά πάει στο Cleveland, γίνεται νέος καθηγητής, μετά έρχεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και γίνεται Ακαδημαϊκός Χειρουργός και συνεχίζει τώρα στο Υγεία σαν Διευθυντής της Χειρουργικής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχή ε, του 1990 τη λαπαροσκοπική χειρουργική και πιο ιδιαίτερο την ενδοκρινική χειρουργική, φτάνω να γίνω Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, τώρα είμαι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας με πολλά βιβλία, πολλά συγγράμματα, πολλές αυτές, δηλαδή όλες τις ικανοποιήσεις της ακαδημαϊκής ιατρικής. Δόξα σε ο Θεός πήγαν όλα καλά και πάνε καλά. Να γλιτώσουμε και από τον κορονοϊό τώρα για να δούμε τι θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Να πούμε ότι είστε και ο άνθρωπο ο οποίο έφερε τη συνεργασία του Harvard Medical School και τη Mayo Clinic με το Υγεία στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια συνεργασία καταρχήν με τη Mayo Clinic, με το Rochester Minnesota, το Chapter αυτό, και μετά με το Harvard Medical International. Πάντοτε η αγωνία μου ήταν πώς θα αναβαθμίσουμε την ελληνική ιατρική, πώς θα βοηθήσουμε τους νέους φοιτητές της ιατρικής, νέους γιατρούς και πάντοτε πίστευα και πιστεύω ότι μία συνεργασία με τα κέντρα που έχουν αυτή τη δυνατότητα όπως είναι το Harvard, όπως είναι η Mayo Clinic, πάντοτε κάτι θα αφήσουν καλό και σε μας. Τώρα ακούμε για όλη αυτή την μάχη που δίνουν όλες οι χώρες του κόσμου για τον κορονοϊό και ακούμε συχνά ότι το σύστημα υγείας πρέπει να αντέξει, το σύστημα υγείας πρέπει να τα καταφέρει και πρέπει να, μην, να, να περιορίσουμε όσο γίνεται την πανδημία. Εσείς πώς βλέπετε το σύστημα υγείας της χώρας μας και πιστεύετε έχει αντέξει, αντέχει, θα αντέξει την, την πανδημία του κορονοϊού. Νομίζω οι προτεραιότητες ενός κράτους και δι' της Ελλάδος θα έπρεπε να ήταν η παιδεία και η υγεία. Παρόλα τα πολλά λόγια και τα μεγάλα και τις υποσχέσεις, ποτέ δεν ήτανε προτεραιότητα α, ούτε η παιδεία ούτε η υγεία. Οπότε είναι ευκαιρία με το μάθημα αυτού του κορονοϊού που απειλείται η ζωή και των ατόμων και του έθνους να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στην υγεία και στην παιδεία, δηλαδή από τον προπολογισμό πρέπει να δούμε σημαντικά κονδύλια να πηγαίνουν, ούτω ώστε να αναβαθμιστεί η παιδεία πρώτα, η οποία έχει βοηθήσει άλλα κράτη μικρότερα να είναι πρωτοπόρα τώρα διεθνώ, αλλά και η υγεία τώρα με την ευκαιρία του κορονοϊού, αλλά να αναβαθμιστεί για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Κύριε καθηγητά, θα βλέπατε έναν αυξημένο ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Νομίζω ότι δεν υπάρχει στην έμφαση που τονίζεται εδώ πέρα ιδιωτικό και δημόσιο. Θέλουμε να είναι καλά νοσοκομεία, καλοί γιατροί, άριστοι νοσηλευτές, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Βεβαίως σε κανένα κράτος του κόσμου δεν μπορεί να μην υπάρξει πρώτα η δημόσια υγεία, πρώτα το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά συγχρόνως μπορεί να υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς, στην Αμερική, όπως ξέρετε, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά, τα οποία είναι κορυφαία. Παραδείγματο χάρη το Χάρβαρτ. Ή να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχουν δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, το Stanford που είναι ιδιωτικό και το Berkeley το οποίο είναι δημόσιο. Άρα η παγίδα του δημόσιου σχετικά με το ιδιωτικό πρέπει να ξεπεραστεί και να θέλουμε ποιότητα και στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά στον δημόσιο τομέα. Κάνατε σχετικά τακτικά παρεμβάσει στο, στο, στο Δημοσιολόγο και μία πρόσφατη ήταν αυτή στην καθημερινή και μιλήσατε για την αλαζονία. Είναι τελικά η αλαζονία ο πιο αποτελεσματικό τρόπο μετάδοση του κορονοϊού. Κοιτάξτε, προφανώ είναι η αλαζονία μία από τι αδυναμίε μα σαν άτομα, σαν πολιτεία, σαν λαό. Και βεβαίως στο άρθρο αυτό που αναφέρεστε εστίασα σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι η αλαζονία των πολιτικών με παράδειγμα του Προέδρου Τραμπ που κατάντησε την Αμερική και κατάντησε τη χώρα από πλευράς δημόσιας υγείας να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα ε, και, αλλά και άλλων χωρών, άλλων πολιτικών που φέρθηκαν όχι σωστά. Ε, και αφήνω και κάποιες εχμές και για τους δικούς μας πολιτικούς. Το δεύτερο είναι στους επιστήμονες πώς αντιμετώπισαν την α, πανδημία. Θυμόμαστε όλοι στην αρχή με μεγάλα λόγια, παραδείγματο χάρη η μάσκα δεν προστατεύει και μετά από λίγο η μάσκα προστατεύει, τη μια πάμε καλύτερα το άλλο, δηλαδή χωρίς μια αντικειμενική και ε, δυνατότητα και επεξεργασίες των δεδομένων. Δηλαδή εγώ είμαι χειρουργός, δεν μπορώ να είμαι συγχρόνος και καλός βιοστατιστικός, καλός επιδημιολόγος. Άρα λοιπόν ας περιοριστεί ο καθένας την ειδικότητά του και ας βοηθήσουμε να προωθηθούν οι γνώμες των ειδικών. Εκεί πάσχουμε στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, διότι και οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται αυτήν την αδυναμία των επιστημόνων για να βγάλουν και αυτοί τις αποφάσεις τους με σκέψεις διαφορετικές από αυτές που λένε ο καθένας. Παράδειγμα Τραμπ στην Αγγλία για να μην μπούμε άλλες χώρες. Να σταθώ λοιπόν σε αυτό και να ρωτήσω οι γιατροί στην Ελλάδα σταθήκαν στο ύψος τους σε αυτή την μάχη. Οι γιατροί όπως και σε όλο τον κόσμο ήταν υποχρεωμένοι να είναι στο πρώτο μέτωπο και παρόλα τα ωραία λόγια των κρατικών παραγόντων παρόλες τις επεφημείες στο δημόσιο τύπο στον ιδιωτικό στις τηλεοράσεις εάν μιλήσετε με τους γιατρούς θα δείτε ότι λίγα πράγματα άλλαξαν σε πολλά μέρη του κόσμου τους διώξαν ακόμα και το σπίτι τους διότι φοβηθήκανε μην τους κολλήσουνε σε πολλά μέρη του κόσμου οι γιατροί διώχτηκαν διότι είπαν, αποκάλυψαν προβλήματα που είχανε στην αντιμετώπιση του ιού. Ε, με άλλα λόγια στην Ιταλία είχαν ήδη, έχουν ήδη μηνήσεις γιατί πεθάναν άνθρωποι από τον κορονοϊό και ήταν ευκαιρία για τους δικηγόρους και για τους συγγενείς να κατηγορήσουν τους γιατρούς για να έχουν οικονομικές απολαβές. Δηλαδή αυτές τις απιλές που διαχρονικά ε, δέχεται το ιατρικό σώμα τις είδαμε τις ίδιες και χειρότερες στην περίοδο αυτή. Άρα υπάρχει μια υποκρισία στην θέση εναντίον των γιατρών η οποία παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και παλαιότερα και τώρα στην πανδημία. Πάρα πολλοί γιατροί έχουν πεθάνει, πάρα πολύ νοσηλευτικό προσωπικό έχει πεθάνει, πάρα πολλοί γιατροί φοβόνται για τις οικογένειές τους, πάρα πολλοί γιατροί έχουν χάσει τις θέσεις τους. Μιλάω και σε άλλες χώρες, λόγω ακριβώς της στάσεώς των. Και βλέπετε ότι και στην Ελλάδα τα ποσοστά χρηματοδότησης για καινούριους γιατρούς, για καινούριες θέσεις είναι ουσιαστικά μηδαμινά. Μυδαμι... Το ίδιο βλέπουμε και για θέσεις καινούριων ακαδημαϊκών γιατρών, γιατί έχουμε ανάγκη να μπει καινούριο αίμα, να βοηθήσει τους καινούριου φοιτητέ ιατρικής να γίνουν καλοί. Αλλά αν δεν υπάρχουν θέσεις, αν δεν υπάρχουν κονδύλια, πώς θα έρθουν και αυτοί που είναι στην Ελλάδα και περισσότεροι στο εξωτερικό που πεινάνε και διψάνε μια ευκαιρία για να έρθουν στη χώρα τους. Άρα λοιπόν ενώ έχουμε θαυμάσιους γιατρούς στην Αμερική, στην Ευρώπη, ελληνικής καταγωγής, οι Έλληνες πρώτης, που ήρθαν πρώτης γενεάς, βλέπουμε ότι στη χώρα μας μαραζώνει η ακαδημαϊκή ζωή εν γέννη και ειδικότερα η ακαδημαϊκή ιατρική. Άρα χρειαζόμαστε ένα κράτος που θα πει πρώτα η παιδεία για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και στα άλλα θέματα και μετά τα άλλα έξοδα. Πρώτα η υγεία και μετά όλα τα άλλα έξοδα. Και νομίζω εάν το πει κάποιος σωστά και το εννοεί και πιστεί ο κόσμος ότι δεν είναι λόγια απλώς για να διορίσεις τους δικούς σου δασκάλους, τους δικούς σου καθηγητές, τον δικό σου πρίτανη, τους δικούς σου ε, εκλογικούς πελάτες, εάν αυτό πιστεί ο κόσμος ότι δεν το κάνει το κράτος, ή αντίθετα, εάν το κράτος αφήσει τα πανεπιστήμια πραγματικά ελεύθερα, εάν τα πανεπιστήμια δεν δίνουν αναφορά στον εκάστοτε υπουργό παιδείας, τότε θα δούμε μια πρόοδο. Δηλαδή στην Αμερική όλα αυτά τα πανεπιστήμια που σας είπα, το Harvard, το Stanford, το Berkeley, δεν ξέρουν ποιο είναι ο εκάστοτε υπουργό παιδείας. Κάνουν τη δουλειά τους, αξιολογούνται. Αυτή η αξιολόγηση στη χώρα μας μας έχει φέρει τόσο πολύ πίσω η μη αξιολόγηση που τελικά κανείς δεν εξυπηρετείται. Άρα στον καιρό του κορονοϊού υπάρχουν ευκαιρίες να αλλάξουμε συμπεριφορές να αλλάξουμε νοοτροπίες, να αποκοπούμε από τις κακές συνήθειες για να δούμε καλύτερες μέρες και βεβαίως και στο θέμα ε, το συγκεκριμένο, το οποίο με τα εμβόλια ελπίζουμε ότι θα λυθεί και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας μας. Τώρα μετά την πανδημία ή ίσως και πριν γιατί φαίνεται ότι αυτό θα τραβήξει για καιρό ε, πιστεύετε ότι χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός ε, του ΕΣΥ. Και να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα γνωστά ΣΔΙΤ που λέμε. Κοιτάξτε, το δημόσιο ε, χρειάζεται εκβάθρον ε, στήριξη. Δηλαδή, η δημόσια διοίκηση πρέπει να είναι το κέντρο όλου του πολιτικού κόσμου. Βλέπετε, έρχεται μια κυβέρνηση, φέρνει τους δικούς τους γενικούς γραμματείς, που πάνε πάνω από τους επαγγελματίες έμπειρους δημόσιους υπαλλήλους. Φεύγουν αυτοί. Σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια έρχονται άλλοι. Δηλαδή αν δεν ενισχύσουμε ουσιαστικά τη δημόσια διοίκηση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άρα λοιπόν και το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι θέμα εκ των βάθρων και να σχεδιαστεί από επαγγελματίες της υγείας, όχι πολιτικούς ή πολιτικάντιδες ή ανθρώπους που νομίζουν τα ξέρουν όλα, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα στους δημόσιους λειτουργούς να το στηρίξουν ουσιαστικά και να το προχωρήσουν. Θα έλεγα, δεν ξέρω το έχουν πει κι άλλοι αυτό, ότι ο εκάστοτε υπουργό Υγείας και ο Υπουργός Παιδείας να είναι πέραν από τα κόμματα να έχει μια συνέχεια για να μπορέσει να μην γίνεται αυτό που βλέπουν τα τελευταία χρόνια. Ο κάθε υπουργός παιδείας, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα επανεκλεγεί. Να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τα θέματα της παιδείας. Ή να βλέπουμε από κάτω τους διευθυντές, τους γενικούς διευθυντές, το προσωπικό, το δημόσιο, να προσβάλλεται από τις συμπεριφορές του εκάστοτε υπουργού που δεν τους δίνει καθόλου σημασία, δεν λαμβάνει υπόψη την εμπειρία τους, δεν τους χρησιμοποιεί. Είναι θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν, φτάνει τα πολιτικά κόμματα να δούνε λίγο διαφορετικά το θέμα της διακυβέρνησης του κράτους πριν έρθω σήμερα εδώ, είχα διαβάσει αρκετά από τα δημοσιεύματα τα δικά σα που έχετε γράψει και στο ασφαλιστικό. Ναι, και ένα από τα πρώτα ήταν και μου έκανε εντύπωση ότι με λάδι και καφέ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια του θηρεοειδού. Γράφατε κάποτε. ισχύει ακόμα, υπάρχουν κάποιε εξελίξει, η χειρουργική επέμβαση είναι μία λύση. Κοιτάξτε, αυτέ ήταν επιδημιολογικέ μελέτε οι οποίε επιβεβαιώθησαν διότι δεν ξέρουμε τα αίτια ορισμένων παθήσεων, μάλιστα στην ιατρική δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά ξέρουμε πολύ λίγα. Και γι' αυτό κάμια φορά ε, χρειάζεται σεμνότης και από τους γιατρούς, χρειάζεται να πούμε την αλήθεια ότι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Ε, μεταξύ αυτών, στην αιτιολογία των παθήσεων του θροϊδούς, είχαμε μελετήσει τη σχέση της διατροφής και το ρόλο του ελαιολάδου και είχαμε δει ότι είναι προστατευτικός. Το ίδιο και ο καφές. Έχει αποδειχθεί ότι όσοι πίνουνε καφέ έχουν μικρότερη πιθανότητα και να αναπτύξουν ορισμένε νεοπλασίες και επαθήσεις του θυρεοειδούς Η έρευνα βοηθάει ακριβώς να δούμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Μερικά πράγματα που τα πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι είναι καλά, με την έρευνα αποδεικνύεται ότι είναι καταστροφικά. Άρα και εκεί είναι ένας χώρος που η χώρα μας υστερεί δραματικά, δεν έχουμε πιστέψει ότι η έρευνα, τώρα μιλάω για την ιατρική έρευνα, είναι ένα στοιχείο ανάπτυξης της χώρας. Όπως στοιχείο ανάπτυξης είναι να έχουμε ε, μη κρατικέ ιδιωτικές αν θέλετε, αγγλόφωνες ιατρικές σχολές. Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις, σε ένα ε, χώρο που είναι μικρότερο από την Πάτρα ξέρω κι εγώ. Και είναι τέτοια τα έσοδα του κράτους από αυτήν την δραστηριότητα, αλλά και τέτοια η ποιότητα που μπορούν οι νέοι από όλο τον κόσμο να απολαύσουν και εμεί εδώ πέρα για λόγους που ξεπερνάνε το μυαλό απαγορεύεται. Η Βουλγαρία έχει δέκα ιατρικές κρατικές σχολές. Τα παιδιά των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτικών, πάνε, εάν δεν πετύχουν εδώ πέρα, για ιατρική σχολή στη Βουλγαρία. Και εμεί αυτό το απλό θέμα, και μιλάω για αγγλόφωνες σχολές μέσα στα πανεπιστήμια, δημόσιες ή ιδιωτικές αλλά μη κερδοσκοπικέ. είναι ένα θέμα ταμπού. Τόσο πίσω είμαστε και τόσο αδιαφορούμε για το μέλλον της χώρας. Έχετε αρθρογραφήσει στο παρελθόν στο ασφαλιστικό είναι αρκετές φορές για τη συνεργασία γιατρών με ασφαλιστικές εταιρείες. Πώς είναι αυτή η συνεργασία και πώς είναι και σήμερα. Κοιτάξτε, καλός ή κακός, χωρίς τις ασφαλιστικές εταιρείες, δεν μπορεί η σημερινή ιατρική να εφαρμόσει και στην Ελλάδα και σε άλλε χώρες τις καινούριε πανάκριβες τεχνολογίες. Καλός ή κακός, σήμερα για να κάνουμε μία επέμβαση χρειαζόμαστε τεχνολογία και υλικά πανάκριβα. Βεβαίως αυτό είναι ένα ερώτημα φιλοσοφικό που το αντιμετωπίζουμε. Την ίδια επέμβαση θα μπορούσαμε να την κάνουμε χωρίς αυτή την τεχνολογία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ τα κάνω την θύρωη δεκτομή, χρησιμοποιώ πανάκριβα υλικά και εργαλεία και τεχνολογία και λαπαροσκοπικά και ρομποτικά και αναλώσιμα για να έχω αν θέλετε τα ίδια πιθανώς αποτελέσματα εάν δεν είχα όλη αυτή τη τεχνολογία. Ήμουνα στην Αφρική σε μια μεγάλη χώρα με τεράστια προβλήματα. Όμως στο νοσοκομείο τους όταν έκανα τις θύροειδεκτομές είχα απλώς μία διαθερμία. Ε, την άλλη μέρα πάλι φεύγαν οι ασθενείς, τα ίδια ικανοποιητικά αποτελέσματα είχαμε, την ίδια χαρά των ασθενών, την ίδια χαρά των νέων γιατρών ή και των μεγαλυτέρων που βλέπανε. Με άλλα λόγια χρειάζεται και οι γιατροί λιγάκι να προστατευθούν από τις επιδράσεις της βιομηχανίας και του κέρδους, ούτω ώστε να αναπτυχθεί και η ιατρική οριζόντια. Όχι μόνο προς τα πάνω, τεχνολογία, 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 αλλά κάτι το οποίο να καλύπτει περισσότερο κόσμο. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που πρέπει να αυτοπροστατευτούμε για να προστατεύσουμε τους ασθενείς και τους εαυτούς μας από αυτήν την ιδιωτικοποίηση του κέρδους. Γιατί άλλο αυτό που είπατε το ΣΔΙΤ, η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα που έχει μια λογική που έχει μια υπευθυνότητα που έχει ένα πρόγραμμα που έχει έναν επαγγελματισμό ενώ ορισμένες φάσεις του δημόσιου τομέα καλός ή κακός λόγω του συστήματος υπάρχει δαφαριέςει αδελφέ μια ένας μη έλεγχος μια αξιολόγηση, μια μη προγραμματική α, συνεργασία και άλλο να είναι το κέντρο το κέρδος το κέρδος μάλιστα η σβάρος του κόσμου η σβάρος των αδυνάτων η σβάρος των ατόμων που δεν έχουνε την δικιά μου οικονομική δυνατότητα ή συμπαράσταση των αδυνάτων που καλός ή κακός και έχω στο μυαλό μου τη Συρία. Ήρθε ένας πόλεμος, ήρθε μια φωτιά, τους γκρέμισε το σπίτι και αναγκάστηκαν να φύγουν τρέχοντας αφήνοντας ένα πεθαμένο γονιό για να σωθούν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη της συμπαράστασής μας σε όλα τα επίπεδα. Και εκεί είναι ένα άλλο θέμα που και η Ελλάδα δυστυχώς, όπως και άλλες χώρες, ιστερούμε. Ανέφερα την Αφρική, η οποία ανεβαίνει πάρα πολύ δυνατά, που η επαφή η μας και η βοήθεια δεν είναι φιλανθρωπία, είναι πραγματικά μία προσφορά στον εαυτό μας και στη χώρα μας. Όταν πηγαίνω έξω στο εξωτερικό και στα διεθνή συνέδρια που είναι τα πανάκριβα στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά και σε άλλες χώρες υποανάπτυξη, παίρνω την ίδια δύναμη, τις ίδιες πληροφορίες, την ίδια χαρά, να μην σας πω περισσότερη χαρά όταν βοηθάμε κάποιους άλλους που δεν έχουν τα πλεονεκτήματα που έχουμε εμείς στη χώρα μας. Πολλοί θα πούνε ότι ο γιατρό είναι και ένα καθοριστικό παράγοντα του κόστου ε, της υγεία. Πιστεύετε ε, ότι τελικά το ύψο, ε, μάλλον η διαμόρφωση του κόστου των υπηρεσιών υγεία, ε, οφείλεται και στο γιατρό κατά ένα μεγάλο βαθμό. Και τελικά, ποιο είναι το ύψο μια ικανοποιητική αμοιβή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα που έχετε και μπορώ να σας πω έτσι γρήγορα ότι ο γιατρός είναι ο τελευταίο υπεύθυνο για αυτό το κόστο, το οποίο πραγματικά είναι εξωπραγματικό. Γιατί, εάν προηγουμένω σα ανέφερα στην Ιταλία, γίνει μια καταγγελία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το πανάκριβο είτε το τεστ, η αξονική, η μαγνητική κτλ., ο γιατρό θα καταδικαστεί και καταδικάζονται εκατοντάδες χιλιάδες γιατροί διότι δεν άκουσαν τη φωνή τη συνειδήσεώ του που τους έλεγε, μάλλον άκουσαν τη φωνή τη συνειδήσεώ του, του είπε: Θα προσέξω να μην αυξήσω το κόστο και βρέθηκαν μπλεγμένοι νομικά και καταδικάστηκαν ώστε πλέον να έχουμε τη λεγόμενη αμυντική ιατρική. Η αμυντική ιατρική εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο από τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται σε δυσάρεστη θέση να δικαιολογηθούν γιατί δεν χρησιμοποίησαν αυτά τα πανάκριβα εργαλεία και εκείνη το λάθος των ασφαλιστικών εταιριών. Αντί να συνεργαστούν με τους γιατρούς και να τους πούνε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος, αντίθετα συνεργάζονται με τους άλλους παρόχους τα νοσοκομεία που δεν γνωρίζουν πώς την ίδια επέμβαση μπορείς να την κάνεις με το μισό κόστος αλλά όχι εις βάρος του γιατρού ή εις βάρος του ασθενούς. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παντελής έλλειψη συνεργασίας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τους γιατρούς, που θα ήταν για το καλό και των ασφαλιστικών εταιριών, και των νοσοκομείων και τελικά των γιατρών. Αυτή η παρανόηση ισχύει κυρίως στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, και είναι ένα θέμα που είναι κοινή λογική. Διότι, όπω είπατε, το κόστο το ιατρικό είναι τεράστιο, αλλά μπορούμε με συνενέσεις που θα περιλαμβάνουν και το κράτο και την προστασία των γιατρών να μειωθεί στο μισό. Ούτω ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε στην παιδεία, να πάνε στα ταξίδια, να πάνε στην έρευνα. Δηλαδή, το κόστο για κάθε ιατρική πράξη σήμερα και βεβαίως στις χώρες που ανέδειξαν αυτό το πρόβλημα όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας είναι τέτοιο που δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Καταστρέφει προϋπολογισμούς κρατικούς, καταστρέφει τον κόσμο τελικά γιατί εμείς πληρώνουμε το κράτος με τη φορολογία. Άρα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στην ουσιαστική συνεργασία με τους γιατρούς και δεν λέμε τώρα όλους τους γιατρούς. Υπάρχουν οι leaders, υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν κλείσει μια πορεία, που έχουν αποδείξει ότι δεν είναι ε, στην ασφάλεια για να πάρουν δύο περισσότερες δεκάρες, διότι έχει και αυτό το μυαλό η ασφαλιστική εταιρεία. Βάζει το ίδιο και εσά που έχετε 30 χρόνια εμπειρία, το ίδιο και τον άλλον. Το ίδιο και τον έναν, το ίδιο και τον άλλον το οποίο αυτό δημιουργεί μια διαφορία από τους γιατρούς. Λέει, αφού με προσβάλλεις, γιατί να ασχοληθώ εγώ. Χρησιμοποίησε και αυτό το αναλώσιμο, χρησιμοποίησε και το άλλο αναλώσιμο. Η ασφάλεια το πληρώνει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα της συνεργασίας που θα ωφελούσε όλους. Άρα υπάρχει δρόμος μακρύς μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και υπάρχουν ηγέτες ασφαλιστικές εταιρείε που γνωρίζω εγώ σοφοί άνθρωποι αλλά δεν κάθισαν ποτέ να το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Όπως και οι ηγέτες στα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και στα κρατικά. Χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα, δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι στην υγεία. Κύριε Καθηγητά, ποιος είναι ο καλός γιατρός και τελικά ποιος είναι ο ρόλος του στην κοινωνία. Ο καλός γιατρός για μένα είναι να είναι καλά εκπαιδευμένος. Δεν μπορεί ο γιατρός να είναι μόνο στα λόγια, στην εμφάνιση, στην τηλεόραση, στη διαφήμιση. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένα καλά εκπαιδευμένος. Και αυτό μπορεί να το δει κανένα. Πού τελείωσε η ιατρική σχολή, πότε τελείωσε η ιατρική σχολή, πού πήγες για εξειδίκευση, έχεις πιστοποίηση έχεις τα boards που λέμε στην Αμερική ότι είσαι board certified. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το πιο σημαντικό. Τελείωσε πριν 10-20 χρόνια. Συνεχίζεις καθημερινά να παρακολουθείς την εξέλιξη. Είσαι στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Είναι η μόνη χώρα που δεν έχει επιβάλει υποχρεωτικά μόρια για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Ενώ υπάρχει ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Στην Τουρκία, σα λέω επειδή έχω πολλέ επαφέ με του Τούρκου γιατρού και γενικά η ιατρική στην Τουρκία είναι πολύ υψηλή, είναι υποχρεωτικό τόσα μόρια και έτσι ο γιατρό υποχρεωτικά διαβάζει το βιβλίο, διαβάζει το Lancet, διαβάζει ο χειρουργό στο World Journal of Surgery, διαβάζει το New England Journal of Medicine. Διότι όταν το διαβάσει στο New England, μετράει και σαν μία μονάδα για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση παρακολουθεί τα συνέδρια, γράφει, ο τελευταίος γιατρός, όχι ο ακαδημαϊκός γιατρός, όχι ο καθηγητής. Άρα λοιπόν το θέμα της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό για να είσαι ο καλός γιατρός. Διότι η ιατρική εξελίσσεται. Αυτά που λέγαμε πριν 10 χρόνια, ακόμα και τα δικά μου τα βιβλία, έχουν ξεπεραστεί. Μετά από 10 χρόνια. Γενικά η γνώση. Άρα η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να υποχρεωθεί η πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο. Φτάνοντα σχέση στο τέλο αυτή τη όμορφη συζήτηση, θα ήθελα να μα δώσετε ένα αισιόδοξο μήνυμα, μια και έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά αγωνία, στρες, κλεισμένοι στο σπίτι, προ του ασφαλιστέ που μα παρακολουθούν, αλλά και προ τους, γενικά του Έλληνε αναγνώστε μα. Νομίζω ότι η πανδημία με τον αναγκαστικό εγκλεισμό μας, με την αναγκαστική αντιμετώπιση μιας άγνωστης απειλής η οποία δυστυχώς οδήγησε σε πολλά μέλη των οικογενειών μας σε δραματικές καταστάσεις, θανάτους κτλ. Ανέδειξε και μερικές αλήθειες τις οποίες αγνοούσαμε. Νομίσαμε ότι είναι μόνο να είσαι καλός γιατρός, μόνο να βγάζεις καλά λεφτά, μόνο να είσαι καλός ασφαλιστής, μόνο να πηγαίνεις καλά. Αυτά όμως είναι πολύ λίγα μπροστά σε άλλες χαρές, μπορεί να σου δώσουν λίγες ικανοποιήσεις, μπροστά σε άλλες χαρές, τις οποίες δεν είχαμε στο παρελθόν την ευκαιρία να ανακαλύψουμε, όπως της προσφοράς στον άλλον, όπως να σκεφτούμε λίγο περισσότερο έξω από το κουτί που λέμε για τις ανάγκες σαν άτομα, τις χαρές, τις διαφορετικές από αυτές που ζούσαμε. Άρα λοιπόν νομίζω, ότι ακόμα και στην ιατρική σας ανέφερα για το θέμα της global surgery. Βλέπω όλο και περισσότερους γιατρούς πια να αφιερώνονται στην ιατρική, στην Αφρική, στην προσφορά. Η επιδημιολογία που είναι της μόδας τώρα ήταν η ειδικότητα με τους ελαχίστους γιατρούς. Έχουμε ελάχιστους γιατρούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Γιατί? Διότι ενώ εγώ ο χειρουργός χειρουργώ εσάς και μετά με έχετε θεό και παίρνω και χρήματα και τα λοιπά, πόσους θα χειρουργήσω, 10, 20, 100, 20.000. Ο επιδημιολόγος, δηλαδή αυτός που ασχολείται ο γιατρός με τη δημόσια υγεία, σώζει εκατομμύρια και το είδαμε αυτό τώρα. Όμως δεν τον αναγνωρίζει κανένας, δεν ξέρει κανένας ποιο ανεκάλυψε τα μέτρα, τη μάσκα που λέμε τώρα ποιος ανακάλυψε ορισμένες αρχές, ποιος ασχολείται με τη δημόσια υγεία. Άρα είναι μια ευκαιρία η πανδημία αυτό να εμπλουτίσει στις τάξεις των γιατρών τους ανθρώπους που θα αφιερωθούν στη δημόσια υγεία, στην επιδημιολογία, στο καλό του κόσμου, το οποίο θα φέρει πολύ περισσότερη χαρά από το να τη χαρά του ενός γιατρού που κάνει έναν ασθενή καλά ή δεν τον κάνει καλά. Άρα είναι μια μεγάλη προσ... πρόκληση η πανδημία να φέρει ορισμένες αλλαγές στην σύσταση του ιατρικού ε, σώματος με μεγαλύτερη ανάπτυξη ειδικοτήτων που ασχολούνται με τους πολλούς. Με την επιδημιολογία, τη δημόσια υγεία, την ιατρική της εργασίας και άλλες ειδικότητε που ήταν περιφρονημένες. Άρα λοιπόν ήταν ένα μάθημα που πρέπει να το ακούσουμε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε καθηγητά, μας είπατε πολύ σημαντικά πράγματα, όχι μόνο για την επικαιρότητα, αλλά γενικότερα. Θα κάνετε το εμβόλιο εσείς. Εγώ ήδη το έχω κάνει και θα κάνω και τη δεύτερη δόση σε λίγες μέρες και νομίζω ότι ε, δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερη σκέψη από κανένα μας και διότι δεν έχουμε εναλλακτική λύση και διότι η εμπειρία των λίγων αλλά εκατομμυρίων μέχρι τώρα που έχουν εμβολιαστεί ουσιαστικά δεν έχουμε προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.